Κυρίες και κύριοι βουλευτές, αμέσως μετά. Η συμφωνία που φέρνει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ για ψήφιση στη Βουλή είναι μια επέσχυντη συμφωνία, μια συμφωνία κατά παραγγελία των υπεριαλιστικών συμφερόντων των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ, η οποία βέβαια έχει και την αποδοχή της άρχουσας τάξης στην Ελλάδα που προσδοκά ωφέλη. Γι' αυτό είναι το κύριο, το κρίσιμο ζήτημα και για τους δύο λαούς, και της Ελλάδας και της γειτονικής χώρας της Φύρων. Και αυτό είναι που γίνεται συστηματική προσπάθεια να αποκριβεί από όλα τα κόμματα, μηδενός εξαιρουμένου εδώ μέσα. Γιατί αυτό είναι και το βασικό πρόβλημα αυτής της κατάπτυστης συμφωνίας που ανοίγει τον ασκό του αιώλου για το διέρη και βασίλευε, για αλλαγή συνόρων αύριο στα Βαλκάνια, για την καλλιέργεια του μίσους ανάμεσα στους λαούς. Γιατί αυτό είναι τελικά που καθορίζει και τα υπόλοιπα, τις αμφισημείες, τους απαράδεκτους συμβιβασμούς, τα ίξις αφίξεις, δηλαδή όλα τα σπέρματα του αλυτρωτισμού που παραμένουν στη συμφωνία αυτή. Αυτά ακριβώς είναι η μοναδική αλήθεια, κύριε Τσίπρα, για να δανειστώ και λίγο το σύνθημα από το γνωστό σποτάκι σας για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Και αυτή την αλήθεια επιδιώξατε από την πρώτη στιγμή να την κρύψετε, όχι μόνο εσείς, αλλά και οι υπόλοιποι εδώ μέσα, με τις ευλογίες βέβαια του ΠΑΙΑΤ. Η αλήθεια είναι ότι η συμφωνία που υπογράψατε με το ΖΑΕΦ είναι μια συμφωνία η οποία επιτεύχθηκε με την απρόκλητη παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει τη δική του σφραγίδα, υπογράφηκε με βάση τις προθεσμίες και τα χρονοδιαγράμματα που καθόρισαν αυτοί οι οργανισμοί, για να μην αναφερθώ στις πιέσεις που ασκήθηκαν από τα ίδια κοράκια, για να σας θυμίσω ξανά όπως εσείς τους αποκαλούσατε, τους Αμερικανονατοικούς, τους Ευρωπαίους, μέχρι τις αρχές του 2015. Και ας τα αφήσει αυτά που ξέρει ο μέχρι πρόσφατα συνοδοιπόρος σας, ο Καμένος, ότι δήθεν οι Αμερικάνοι και το ΝΑΤΟ δεν πίεζαν για αυτή τη συμφωνία, είπε, αλλά η πρόταση ήταν του Κοτζιά και ότι μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Γερμανία ασκούσαν πιέσεις να υπογράψετε με τον κύριο ΖΑΕΦ. Με κάτι τέτοια βέβαια γελάνε και οι πέτρες ακόμα. Τη Συμφωνία των Πρεσπών στήριξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η κυβέρνηση Τραμπ, στο πρόσωπο του οποίου ο κύριος Τσίπρας ξέπλυνε τον αμερικάνικο ιμπεριαλισμό. Του ίδιου Τραμπ που στείνει τύχη και πυροβολεί μετανάστες από το Μεξικό, που στηρίχθηκε από την Ku Klux Klan, μέχρι και ο Τζορτζ Μπους, ο μακελάρης της Μέσης Ανατολής, επιστρατεύθηκε. Τη Συμφωνία των Πρεσπών επέβαλε το ΝΑΤΟ, αυτός ο δολοφονικός οργανισμός που φούντωσε τις εθνικιστικές διαιρέσεις στην περιοχή, που ματοκύλησε τα Βαλκάνια 2 και 3 φορές, επέβαλε την αλλαγή συνόρων. Μάλιστα, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ ήταν ο πρώτος που συνεχάρει τον ΖΑΕΦ για το αποτέλεσμα στη Βουλή των Σκοπίων, την ίδια ώρα που επίσημα και ανεπίσημα αξιωματούχοι αλλά και πράκτορες διάφοροι αλώνιζαν όλα τα Βαλκάνια. Τη Συμφωνία των Πρεσπών στήριξαν η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ηγέτες των χωρών της. Πρώτη και καλύτερη η Μέρκελ, που ήρθε στην Ελλάδα για να σας δώσει συγχαρητήρια, να στηρίξει και προσωπικά εσάς, κύριε Τσίπρα, γιατί βγάλατε πέρα μια βρώμικη μεν, αλλά δύσκολη αποστολή. Και από κοντά φυσικά ο Μακρόν, ο Γιούνκερ, ο Κούρτς, αυτός ο ακροδεξιός καγκελάριος της Αυστρίας, που έστειλε μάλιστα και μήνυμα για τις θετικές προοπτικές της Συμφωνίας των Πρεσπών. Ακόμα και η κυβέρνηση Ερντογάν χαιρέτησε τη Συμφωνία των Πρεσπών και την ένταξη της Φυρών στο ΝΑΤΟ. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι το κόμμα των Αλβανών στη Φύρων, που ψήφισε υπέρ της Συμφωνίας των Πρεσπών, έχει την ολόπλευρη στήριξη της Άγκυρας. Ούτε είναι τυχαίο ότι την επόμενη μέρα της αποστολής της σειρματικής διακοίνωσης των Σκοπίων στην Ελλάδα,
ο Υπουργός Εξωτερικών της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, Δημητρόφ, συναντήθηκε με τον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, Τσαβούσογλου. Η συμφωνία που υπογράψατε, κύριε Τσίπρα, είναι νατοϊκή και το φωνάζει από την αρχή κιόλας του κειμένου της. Μόλις από το άρθρο 2 καταγράφονται αναλυτικά οι εγγυήσεις από την πλευρά της Ελλάδας ότι θα στηρίξει την ένταξη της ΦΥΡΟΜ στους δύο ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και τα χρονοδιαγράμματα της ενταξιακής διαδικασίας. Εδώ καταγράφεται με κάθε λεπτομέρεια και το υπόλοιπο χρονοδιάγραμμα για την ένταξη τελικά στο ΝΑΤΟ. Μάλιστα, γι' αυτό το κραυγαλαίο άρθρο της συμφωνίας δεν λέτε κουβέντα, ούτε εσείς κύριοι της κυβέρνησης, ούτε οι κύριοι της Νέας Δημοκρατίας και άλλων κομμάτων που υποτίθεται ότι διαφωνείτε και λέτε ότι θα την καταψηφίσετε και αυτό θα κάνετε. Γιατί κανείς σας δεν αμφισβητεί το στόχο της ευρωατλαντικής ολοκλήρωσης στα Βαλκάνια, τον οποίο κυρίως υπηρετεί αυτή η συμφωνία. Μήπως αμφισβητεί η Νέα Δημοκρατία τους σχεδιασμούς των Αμερικάνων του ΝΑΤΟ στα Βαλκάνια? Όχι βέβαια. Μήπως το ΚΙΝΑΛ, τα υπόλοιπα κόμματα, οι βουλευτές που με ευκολία μεταπηδούν από το ένα κόμμα στο άλλο? Κανείς σας. Μπορεί η Νέα Δημοκρατία με τη στάση της να ψαλεύει στα θολά νερά του αντιδραστικού εθνικισμού, να καλύπτει ακόμα και πλευρές της δράσης της Χρυσής Αυγής. Όμως και τι δε θα δίνει η δική της κυβέρνηση να ήταν ο προτιμόμενος εταίρος στην περιοχή, όπως λέει και ο λαλίστατος Αμερικάνος πρέσβης Πιουριφόη. Πάει, μάλλον. Και εσείς, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, φτάνετε στο σημείο να λέτε ότι η συγκεκριμένη συμφωνία είναι απλά μια διμερή συμφωνία με την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, ότι η είσοδος στο ΝΑΤΟ είναι επιλογή του λαού της γειτονικής χώρας. Πού τα πουλάτε αυτά? Πού τα λέτε αυτά? Και επειδή σίγουρα έχετε διαβάσει τη συμφωνία και φυσικά και το άρθρο 2, απλά λέτε ένα ακόμα μεγάλο ψέμα για να κρύψετε την ουσία. Και για να έχουμε το καλό ερώτημα, από πού προκύπτει ότι ο λαός της γειτονικής χώρας θέλει να μπει η χώρα του στο ΝΑΤΟ? Ξεχάσατε ότι ακόμα και στο δημοψήφισμα που στήθηκε με το ερώτημα «Είστε υπέρ της εισόδου στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αποδεχόμενη τη συμφωνία?» το ποσοστό αποχής ήταν στο 70%. Βέβαια, οι σύμμαχοί σας, οι ιμπεριαλιστές, έδειξαν που την έχουν γραμμένη τη θέληση αυτή του λαού. Αφού πρώτα κατέφυγαν σε πιέσεις, τελεσίγραφα, εκβιασμούς, παρεμβάσεις, στο τέλος αγνόησαν και το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος που οι ίδιοι αίσθησαν, όπως άλλωστε συνηθίζουν να κάνουν παντού και πάντα. Η ένταξη, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, στις διάφορες ενώσεις δολοφόνους των αραμάτων και της θέλησης των λαών σε όλες τις χώρες, ποτέ δεν είναι πραγματική επιλογή των λαών, αλλά είναι της άρχουσας τάξης, της αστικής τάξης κάθε χώρας για να υπηρετήσει τα δικά της ιδιωτελή οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα. Αλλά ακόμα και αν δεχτούμε αυτό που λέτε και ο γειτονικός λαός επιλέξει κάτω βέβαια από πιέσεις, εκβιασμούς, μια σε βάρος του επιλογή να ενταχθεί σε μια τέτοια επιθετική στρατιωτική συμμαχία την οποία θέλει και η άρχουσα τάξη εκείνης της χώρας, πώς εξηγείται η δική σας κυβέρνηση που αυτοαποκαλείται μάλιστα αριστερή, προοδευτική, να σπρώχνει το γειτονικό λαό σε αυτήν την επιλογή στις ιμπεριαλιστικές αλυσίδες? Γιατί αυτό κάνατε και εσείς και φυσικά οι Αμερικάνοι και οι Ευρωπαίοι υπόλοιποι. Μάλιστα, μια βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ έφτασε στο σημείο εδώ μέσα να μας πει ότι η συμφωνία είναι και αντιιμπεριαλιστική. Προκαλεί ρήγμα, λέει, στον ιμπεριαλισμό. Τόσο που τα έκαναν πάνω τους ιμπεριαλιστές. Τι να πούμε, η λογική σηκώνει ψηλά τα χέρια. Γιατί από την επιστήμη και την ιστορία έχετε πάρει βέβαια οριστικά διαζύγιο. Κάποιοι και κάποιες, δεν θυμάμαι τώρα τα ονόματά τους, επικαλέστηκαν μάλιστα και το ΕΑΜ, λέγοντάς μας ότι η δική σας αριστερά παίρνει τη συνέχεια από εκείνη την περίοδο και γι' αυτό εντάσσεται τη συμφωνία των Πρεσπών σε αυτή τη μεγάλη πορεία που έχετε διανύσει. Λίγη ντροπή δε βλάπτει, θα σας λέγαμε. Τρίζουν τα κόκαλα χιλιάδων αγωνιστών και αγωνιστριών. Το ΕΑΜ
έγραψε ηρωικές σελίδες, γιατί ο αιμοδότης του, το ΚΚΕ, δεν υποτάχθηκε στον αρνητικό συσχετισμό δυνάμεων. Δεν ακολούθησε τις ειρήνες της αναγκαίας τότε προσαρμογής που καλούσαν τότε το λαό να κάτσει στα αυγά του, γιατί όπως έλεγαν οι χιτλεριοί, οι Γερμανοί ήρθαν για να μείνουν καιρό στην Ελλάδα, ότι είναι ένας ανίκητος και πανίσχυρος αντίπαλος. Και οι περισσότεροι βέβαια από όσους τα έλεγαν τότε αυτά, χωρίς να το καταλάβουν μάλιστα αρκετοί από αυτούς, κατάντησαν δοσύλλογοι, προδότες, συνεργάτες, εταίροι της τριπλής κατοχής, γερμανικής, ιταλικής και βουλγάρικης. Και σήμερα τολμάτε να βάζετε στο στόμα σας το Δημοκρατικό Στρατό, την εκτελεσμένη ηρωίδα του ΚΚΕ, Μίρκα Γκίνοβα, Ειρήνη Γκίνη, ηρωίδα την οποία εκτέλεσαν τα δολοφονικά όπλα που είχαν πάνω τη σφραγίδα «Made in USA», δηλαδή των Αμερικάνων, αυτούς που εσείς προσκυνάτε εδώ μέσα σήμερα. Έσχος, τσιράκια είστε, τσιράκια των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ, αλλά αυτοί είστε, έτοιμοι για τη βρώμικη δουλειά. Είναι η ίδια λογική που και τώρα υποτάσσει την υποταγή στον αρνητικό, λέει, συσχετισμό δυνάμεων, την υποταγή στα υπεριαλιστικά κέντρα, γιατί δεν υπάρχουν οι συνθήκες. Πείτε λοιπόν καθαρά ότι εξυπηρετώντας στρατηγικές επιλογές και της άρχουσας τάξης της Ελλάδας, που ενδιαφέρεται για τις business της με τη γειτονική χώρα και όχι μόνο, κάνετε άλλον έναν επέσχυντο συμβιβασμό, που μπορεί να στοιχήσει βέβαια και στους δύο λαούς, αλλά και ευρύτερα, και αφήστε στην άκρη την ιστορική, την ηρωική ιστορία του ελληνικού λαού, τους τιμημένους ήρωες νεκρούς μας. Γιατί ξέρετε καλά, και το ξέρουν και όλοι όσοι τώρα μας ακούν, και όχι μόνο μέσα σε αυτή την αίθουσα, όλοι όσοι νιώθουν αριστεροί, προοδευτικοί σε αυτόν τον τόπο, ποτέ η σημαία του ΕΑΜ, του ΕΛΑΣ, του Δημοκρατικού Στρατού δεν θα σταθεί, ούτε στάθηκε ποτέ, ούτε θα σταθεί δίπλα στη σημαία του ΝΑΤΟ, των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εσείς βέβαια έχετε κάνει εδώ και καιρό την επιλογή σας. Η κυβέρνησή σας, κύριε Τσίπρα, έχει εξελιχθεί στον καλύτερο σημεοφόρο των σχεδιασμών του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή. Βέβαια, επιδιώκοντας, για να το λέμε και αυτό, το αζημίωτο για εφοπλιστές, βιομηχάνους, μεγαλοεισαγωγής, μεγαλοεξαγωγής και άλλους. Αυτό ακριβώς εννοείται με τα περιηγετικού σας ρόλους στα Βαλκάνια. Μάλιστα, η πρόσφατη δημοσιοποίηση της ολοκληρωμένης έκθεσης του Υπουργείου Εξωτερικών για την Ελλάδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, πέρα από το γεγονός ότι θυμίζει παλιές σκοτεινές εποχές, επιβεβαιώνει πλήρως τον ρόλο που έχετε αναλάβει στην προώθηση αυτών των Αμερικανονατοϊκών σχεδιασμών. Στην έκθεση αναγνωρίζεται ρητά και κοινικά ότι η Συμφωνία των Πρεσπών έχει την Ευρωατλαντική σφραγίδα, ότι η Ελλάδα είναι αφοσιωμένος εταίρος στην προώθηση των συμφερόντων των ΗΠΑ εντός και εκτός Ελλάδος, ότι η ελληνική κυβέρνηση υποστηρίζει την εμβάθυνση της στρατιωτικής συνεργασίας, προσφέροντας επιπλέον τοποθεσίες εκτός του κόλπου της Σούδας για να υποστηρίξει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ στην περιοχή. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Φτάνει μάλιστα στο σημείο να ομολογεί ότι θα επιστρατευτούν, αυτά λένε ακριβώς, ΜΚΟ και μέσα μαζικής ενημέρωσης για να πιστεί ο ελληνικός λαός για την αναγκαιότητα αυτής της πολιτικής. Τόσο προοδευτική είναι η πολιτική σας. Αυτές οι ανατριχιαστικές επιδιώξεις πραγματικά της αμερικάνικης πολιτικής δεν αμφισβητούνται από την κυβέρνηση, ούτε φυσικά από τη Νέα Δημοκρατία. Ο λαός μας πρέπει να ξέρει ότι στα Βαλκάνια αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη ένας μεγάλος πόλεμος, οικονομικός πόλεμος για τις αγορές, τις πρώτες ύλες, τους αγωγούς, ο οποίος έχει φτάσει στο σημείο στρατιωτικών προετοιμασιών με απρόβλεπτες συνέπειες για όλους τους λαούς.
Το ΝΑΤΟ, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθούν να ανακόψουν, να προλάβουν τα σχέδια και την επιρροή της Ρωσίας και της Κίνας. Για τα σχέδια της Κίνας στα Βαλκάνια, μάλιστα μίλησε και η κυρία Μέρκελ στην πρόσφατη επίσκεψή της. Γι' αυτό βιάζονται για την ολοκλήρωση της ένταξης των Δυτικών Βαλκανίων στις ευρωατλαντικές δομές. Η Ρωσία έχει ήδη σημαντικά ερίσματα στη Σερβία. Γενικότερα, τα Βαλκάνια είναι προνομιακή αγορά, αλλά και πεδίο σκληρής διαπάλης για τη διέλευση ή όχι του ρώσικου φυσικού αερίου και άλλα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και για την Κίνα, τα Βαλκάνια αποτελούν κανάλι για το δρόμο του μεταξιού προς την Ευρώπη, με την αξιοποίηση του λιμανιού του Πειραιά και την ανάπτυξη σιδηροδρομικών δικτύων της Σερβίας. Η κυβέρνησή σας, με τη σύμφωνη γνώμη βέβαια και των υπολείπων, βάζει σε τεράστιους κινδύνους το λαό μας, για χάρη τμήματων του εγχώριου μεγάλου κεφαλαίου, από τη ληστεία και εκμετάλλευση άλλων λαών, μήπως εξασφαλίσουν μεγαλύτερο μερίδιο και κέρδη. Οι κίνδυνοι για το λαό, το δικό μας, αλλά και για τους λαούς των Βαλκανίων, μεγαλώνουν συνεχώς. Ιδιαίτερα τώρα που παρατηρείται μια μεγάλη κινητικότητα στο ζήτημα της αλλαγής συνόρων στην περιοχή των Βαλκανίων, όπου προχωρά ήδη η αλλαγή εδαφών Σερβίας-Κωσόβου. Όμως, το γαϊτανάκι της αλλαγής συνόρων, εάν συνεχιστεί και μάλιστα στο όνομα της διασφάλισης, της ειρήνης, της ασφάλειας στα πλαίσια του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν θα κάνει τίποτε άλλο παρά να αναρκοθετήσει για άλλη μια φορά το μέλλον των λαών της Βαλκανικής. Γιατί ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση, ΗΠΑ, συνολικά τα καπιταλιστικά κράτη, ανάλογα και με τη δύναμή τους, ποτέ και πουθενά δεν παραιτήθηκαν από το διέρη και βασίλευε. Οι υπόδικοι εγκληματίες χρυσαυγίτες και κάποιοι επίσης βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, άλλων κομμάτων, εμφανιζόμενοι ως χρήσιμοι προς αξιοποίηση από τον ΣΥΡΙΖΑ, βρήκαν την ευκαιρία για ένα ακραίο, απροκάλυπτο αντικομουνισμό, αναφέροντας μάλιστα πετσοκομμένες, εκτός τόπου και τότε συνθήκων, κάποιες θέσεις της κομμουνιστικής διεθνούς στη δεκαετία του 1920. Αναφέρθηκαν επίσης στον μακεδονικό προσδιορισμό της ΦΥΡΟΜ στο πλαίσιο του ενιαίου Ιουγκοσλάβικου κράτους, που όμως τότε δεν άφηνε περιθώρια λυτρωτισμού επί της ελληνικής Μακεδονίας. Πότε άνοιξε αυτό το κανάλι? Πότε έγινε παράγοντας ανασφάλειας για τους λαούς και εμπλοκή σε νέα δεινά, αφού οι λαοί των Βαλκανίων είχαν ζήσει ήδη ειρηνικά για 40 χρόνια μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο? Όλοι ξέρουμε ότι έγινε παράγοντας ανασφάλειας με την στρατιωτική επέμβαση του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μετά, που διαμέλυσε την ενιαία Ιουγκοσλαβία από το 1990 ως το 1999. Και σήμερα μεθοδευμένα προωθείται από διάφορους κύκλους το σχέδιο της Μεγάλης Αλβανίας, με πρώτο στάδιο την αλλαγή συνόρων ανάμεσα σε Κόσοβο και Σερβία και σε συνέχεια την οικονομική και διπλωματική ενσωμάτωση του Κωσόβου στην Αλβανία. Ενέργειες που μπορεί να ανοίξουν και άλλες πληγές στη γειτονιά μας. Τέτοιες πληγές ανοίγει και η Νατοϊκή Συμφωνία που σήμερα θα ψηφίσει η κυβέρνησή σας μαζί με κάποιους πρόθυμους συμμάχους σας σε αυτό το αλυσβερίσι που παρακολουθεί ο ελληνικός λαός αυτές τις μέρες. Και το ποιηματάκι που κάθε τρεις και λίγο λέτε εσείς αλλά και η Νέα Δημοκρατία ότι δήθεν η ισχυροποίηση του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί παράγοντα σταθερότητας και ειρήνης στην περιοχή, κρατήστε το να το απαγγείλετε στις δεξιώσεις της Αμερικάνικης Πρεσβείας, στα διάφορα σαλόνια των Νατοϊκών. Γιατί εδώ είναι Βαλκάνια, δεν είναι επεξεγέλασε. Οι λαοί των Βαλκανίων έχουν πληρώσει με αίμα, με ξεριζωμό, με δυστυχία, τη βαρβαρότητα αυτών των επεμβάσεων, στις οποίες επεμβάσεις ενεργητικά συμμετείχε και το ελληνικό καπιταλιστικό κράτος. Εδώ το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρωτοστάτησαν στη διάλυση της Ιουγκοσλαβίας, στην επαναχάραξη συνόρων, στη διαμόρφωση κρατών προτεκτοράτων και τα
περί ασφάλειας και ειρήνης καταραίων μπροστά στις μεγάλες επιθετικές στρατιωτικές ασκήσεις του ΝΑΤΟ με δεκάδες χιλιάδες στρατού από όλες τις χώρες μέλη του, ανάμεσά τους και από την Ελλάδα, που γίνονται συνεχώς. Γίνονται φύλο και φτερό, όσα λέτε, από τις ίδιες τις αποφάσεις του ΝΑΤΟ, που σύσσωμη η κυβέρνησή σας υπέγραψε, αλλά μπρατσέτα μάλιστα με τους πρώην υπουργούς εξωτερικών και άμυνας, που σήμερα βρίσκονται μεταξύ τους στα μαχαίρια. Αλήθεια, για την ειρήνη και τη σταθερότητα υπογράψατε το στόχο του ΝΑΤΟ για τα 4 τριαντάρια. 30 μηχανοκίνητα τάγματα, 30 αεροπορικές μοίρες, 30 πλοία μάχης έτοιμα να αναλάβουν δράση εντός 30 το πολύ ημερών. Για την ειρήνη και τη σταθερότητα υπογράψατε το δόγμα του ΝΑΤΟ για το πρώτο πυρηνικό πλήγμα. Για την ειρήνη και τη σταθερότητα ψηφίζετε τις αποφάσεις εντατικοποίησης της στρατιωτικοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης δίπλα στο ΝΑΤΟ. Εμείς ξεκάθαρα λέμε και προειδοποιούμε ότι η ισχυροποίηση του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή όχι μόνο δεν αποτελεί παράγοντα σταθερότητας και ειρήνης, αλλά συνιστά μόνο επιτάχυνση της πολεμικής προετοιμασίας με μεγαλύτερη εμπλοκή σε σχεδιασμούς που μυρίζουν μπαρούτι, απειλητικούς για όλους τους λαούς της περιοχής και για τον ελληνικό λαό. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, ακριβώς επειδή η συμφωνία έχει τη σφραγίδα του ΝΑΤΟ και τον ΗΠΑ, γι' αυτό το λόγο παραμένουν σε αυτή τη συμφωνία τα βασικά σπέρματα του αλυτρωτισμού. Ξέρετε πολύ καλά πως οι αναφορές σε μακεδονικό λαό, μακεδονική ηθαγένεια και γλώσσα αφήνουν περιθώρια για μελλοντικές αμφισβητήσεις και τροφοδοτούν τον εθνικισμό και στη γειτονική χώρα και στη χώρα μας. Οι όροι αυτοί στη Φύρωμα αξιοποιούνται από την κυβέρνηση ΖΑΕΦ για να πιστοποιήσουν την αναγνώριση της μακεδονικής ταυτότητας και γλώσσας. Στη ΔΕ Ελλάδα αξιοποιούνται από εθνικιστικές κυρίως δυνάμεις για να προβάλλουν τα δικά τους ανιστόρητα συνθήματα. Ενιαίο μακεδονικό έθνος, διαμορφωμένο ιστορικά, δεν υπήρξε ποτέ στη Βαλκανική. Ούτε βέβαια κάποια ενιαία μακεδονική γλώσσα. Και μόνο το γεγονός ότι ο όρος Μακεδόνας συνεχίζει να υπάρχει για τον προσδιορισμό των κατοίκων της συγκεκριμένης χώρας, έστω και με το μανδύα της ηθαγένειας, γεννάει πολλά ερωτηματικά, πολλές ανησυχίες για το πώς μπορεί να αξιοποιηθεί αυτό στο μέλλον. Το ίδιο και οι αναφορές σε μακεδονική γλώσσα. Το βέβαιο είναι ότι η χρήση αυτών των όρων μπορεί μελλοντικά να αξιοποιηθεί και για διεκδικήσεις και για αμφισβητήσεις σε βάρος γειτονικών κρατών. Έτσι, από τη μια μπορεί να σηκωθούν ζητήματα αναζήτησης ομογενών Μακεδόνων σε γειτονικά κράτη, ενώ απ' την άλλη, παραδείγματος χάρη στην Ελλάδα, να σηκωθούν εθνικιστικές αλυτρωτικές κορώνες με το εξίσου σήμερα ανιστόρητο «Η Μακεδονία είναι μία και ελληνική», υπονοώντας κάποιοι θερμοκέφαλοι ότι εγείρεται θέμα και διεκδίκησης εδαφών από ό,τι προσδιορίζονταν παλιά ως ευρύτερη γεωγραφικά περιοχή της Μακεδονίας. Το έργο το έχουν δει πάρα πολλές φορές στο παρελθόν οι λαοί των Βαλκανίων, που έγιναν θύματα στις μιλόπετρες του ανταγωνισμού των αστικών τάξεων και των υπεριαλιστικών σχεδιασμών με το διέρη και βασίλευε, που βασίζεται στην υποδάβληση εθνικισμών και αλυτρωτισμών με την αξιοποίηση υπαρκτών ή μη μειονοτικών ζητημάτων. Το ΚΚΕ από το 1992, όταν τέθηκε το ζήτημα της ονομασίας του γειτονικού κράτους μετά τη διάλυση και το διαμελισμό της πρώην Ιουγκοσλαβίας, τοποθετήθηκε στο ζήτημα αυτό από θέσεις αρχών με στόχο την προώθηση της φιλίας, της αλληλεγγύης, της συνεργασίας των λαών ενάντια στα σχέδια των υπεριαλιστικών κέντρων για αλλαγή συνόρων στην περιοχή. Στήριξε τις θέσεις του πάνω στο αδιαφυσβήτητο γεγονός πως η Μακεδονία είναι ένας ευρύς γεωγραφικός χώρος
και μετά τη λήξη του Δεύτερου Βαλκανικού Πολέμου και την υπογραφή της συνθήκης του Βουκουρεστίου του 2013, η Ελλάδα πήρε από αυτά τα εδάφη το 51,57%, η Σερβία το 38,3%, η Βουλγαρία περίπου 10%, η Αλβανία 0,5%. Ήταν μια μεγάλη γεωγραφική περιφέρεια ιστορικά, που δεν ανήκει αποκλειστικά στην Ελλάδα και πλέον έχει μοιραστεί με τα υπάρχοντα σύνορα μεταξύ Βαλκανικών κρατών. Σε αυτή την ευρύτερη γεωγραφική περιφέρεια της Μακεδονίας μιλούσαν ελληνικά, αλβανικά, τη σλάβικη διάλεκτο, εβραϊκά, αρμένικα, τούρκικα και άλλα, και κανένα στοιχείο δεν μπορεί να τεκμηριώσει πως μέσα σε αυτό το μοσαϊκό υπήρξε ή υπάρχει ξεχωριστή διαμορφωμένη ενιαία μακεδονική γλώσσα. Φυσικά, ένα τμήμα των κατοίκων που έμεναν σε αυτό το κομμάτι στην περιοχή της γεωγραφικής Μακεδονίας μιλούσαν μια σλάβικη διάλεκτο, την οποία συνεχίζουν να μιλούν και σήμερα βεβαίως, που συνήθως προσδιοριζόταν και έτσι είναι ως σλαβομακεδονική. Και αυτό δεν το λέμε τώρα, το λέγαμε πάντα. Και όπως αυτή τη γλώσσα τη μάθαιναν τα παιδιά, τη μιλούσαν τα παιδιά και στη Ντασκένδη που ανιστόρητα είπε ο κύριος Πρωθυπουργός και όπου αλλού ζούσαν παιδιά που μιλούσαν τα σλαβομακεδονικά ή ήταν σλαβομακεδόνες. Οπότε αυτά που λέγατε πριν κύριε Τσίπρα, αν ακούτε τώρα γιατί δεν είστε μες στην αίθουσα, άνθρακες ο θησαυρός. Αυτό. Όλα αυτά όμως είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από την ύπαρξη και τον ισχυρισμό για ύπαρξη μακεδονικής γλώσσας. Το ίδιο ισχύει και για τη θέση περί μακεδονικού έθνους. Η θέση αυτή δεν πατάει στην πραγματικότητα, γιατί δεν πληρεί στην ενότητά τους τα κριτήρια που τονίζουν πως το έθνος ως ιστορικά διαμορφωμένη σταθερή κοινότητα ανθρώπων εμφανίστηκε πάνω στη βάση της κοινότητας του εδάφους, της οικονομικής ζωής, της γλώσσας και της ψυχοσύνθεσης που εκδηλώνεται στην κοινότητα του πολιτισμού. Το κυρίαρχο έθνος που υπάρχει στη Φύρων συγκροτήθηκε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στη βάση αυτών των όρων, με την οντότητα όμως που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της ενιαίας Ιουγκοσλαβία, ενώ υπάρχουν πολλά δεδομένα, στοιχεία πολλά, πως μέχρι μια περίοδο ως προσδιορισμός χρησιμοποιούνταν η σλάβικη καταγωγή. Και αφήστε βέβαια κύριε Τσίπρα και κύριε του ΣΥΡΙΖΑ ήσυχο το Λένιν. Γιατί πολύ Λένιν και Μάρξ έπεσε και αυτές τις μέρες, όπως συνήθως κάνετε, αρλουμπολογώντας εδώ μέσα στο κτίριο της Βουλής. Για την αυτοδιάθεση από τα υπεριαλιστικά κέντρα με στόχο τη σοσιαλιστική επανάσταση, μιλούσε ο Λένιν και έγραφε ο Λένιν. Και όχι για την αυτοδιάθεση, όπως λέτε εσείς, εντός των υπεριαλιστικών κέντρων, εντός των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ. Σας τα είπαμε και κατηδίαν στις συναντήσεις μας, σας τα είπαμε και μέσα στο βήμα της Βουλής το περασμένο καλοκαίρι, όπου έγινε πάλι η συζήτηση με αφορμή την πρόταση Μομφής τότε της Νέας Δημοκρατίας για τις πρέσπες. Θα επαναλάβουμε με τα ίδια ακριβώς λόγια που σήμερα τα έχουν υιοθετήσει ως θέσεις και ευρύτερες δυνάμεις μέσα στον ελληνικό λαό. Σας το είπαμε από την πρώτη στιγμή που πήραμε στα χέρια μας το κείμενο της συμφωνίας ότι έχει το σπέρμα του αλυτρωτισμού. Όχι για το όνομα στο οποίο εντελώς λαθεμένα επικεντρώνετε όλοι σας, οδηγώντας έτσι σε συνεχείς συμβιβασμούς και αποπροσανατολίζοντας το λαό. Το όνομα μπορεί να έχει γεωγραφικό προσδιορισμό έργα όμνες, όμως αυτό το ανατρέπεται σε μεγάλο βαθμό με την αποδοχή και κατοχύρωση των ενιών του μακεδονικού λαού, του Μακεδόνα πολίτη, της μακεδονικής γλώσσας. Από το περσινό καλοκαίρι ακόμα σας είχαμε ρωτήσει από αυτό το βήμα, αφού προσδιορίστηκε, όπως λέτε, αυστηρά γεωγραφικά η ονομασία ως Βόρεια Μακεδονία, ποιος ο λόγος συντρέχει να μην ονοματίζεται και ο υπήκος αυτής της χώρας με αυτόν τον τρόπο και στα επίσημα έγγραφά του. Ως πολίτης δηλαδή του κράτους της Βόρειας Μακεδονίας, άρα Βόρειο Μακεδόνας, και η γλώσσα του ως η γλώσσα αυτού του κράτους, άρα Βορειομακεδονική. Ή γιατί δεν κάνατε το αυτονόητο, όπως το παρουσιάζετε, αφού μάλιστα λέτε ότι το αποδέχτηκαν και τα Σκόπια, αλλά σε άλλο σημείο ξεχωριστά, σε άλλο άρθρο της συμφωνίας, ότι η γλώσσα τους είναι σλάβικη,
ή όπως λένε ανήκει στην κατηγορία των νότιων σλάβικων γλωσσών. Σας ξαναρωτάμε, γιατί δεν προσδιορίζονται στη συμφωνία έστω για παράδειγμα ως Σλαβομακεδόνες? Γιατί δεν ονομάζεται η γλώσσα ως Σλαβομακεδονική? Και επειδή μερικοί από εσάς λένε ότι κάποιοι μιλάνε και την αλβανική εκεί, άρα αυτό τους ενοποιεί κλπ, σας απαντάμε κι εμείς τότε, ας πρόσθεταν, ότι ομιλείται στη χώρα τους και η αλβανική, αφού είναι το 25% Αλβανή. Κάποιες τέτοιες διατυπώσεις δεν θα άφηναν ζωντανό και το σπέρμα του αλυτρωτισμού για να αξιοποιηθεί το επόμενο διάστημα στο μέλλον από οποιονδήποτε. Λέτε ότι δεν έγινε γιατί έτσι γίνονται οι αμοιβαίοι συμβιβασμοί. Αλλά και έτσι να είναι. Παραμένει το διατάφτα. Συμφωνία και συμβιβασμοί για ποιο στόχο? Και εσείς απαντάτε με τα λόγια και τις πράξεις σας βεβαίως ξεκάθαρα. Συμφωνία και συμβιβασμοί για τον ατοϊκό στόχο, για να μπει υπουγουδουμού στο ΝΑΤΟ, με ενεργητικό ρόλο της Ελλάδας σε αυτό. Και μετά από όλα αυτά, έχετε το θράσος να μας λέτε πως η συμφωνία σας βάζει και τέλος στον εθνικισμό και τέλος στον αλυτρωτισμό. Κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ και οι υπόλοιποι παρατρεχάμενοι της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, της κυβερνητικής πλειοψηφίας, δεν σταματάτε εδώ όμως. Η αμηχανία σας και το στρίμωγμά σας είναι παραπάνω από φανερό. Παραχαράζετε συστηματικά και τις θέσεις του ΚΚΕ, με τη γνωστή οπορτουνιστική τυχοδιοκτική τακτική του να κάνετε πότε πως δεν καταλαβαίνετε, όταν δεν λέτε συνειδητά ψέματα. Το ΚΚΕ από το 1992 είχε ξεκάθαρη και κρυστάλλινη θέση. Τοποθετήθηκε στο ζήτημα αποθέσεις αρχών με στόχο την προώθηση της φιλίας και αλληλεγγύης των λαών ενάντια στα σχέδια των υπεριαλιστών και την αλλαγή συνόρων στην περιοχή. Και ας αφήσουν αυτά που ξέρουν οι διάφοροι γκοτζαμάνιδες του ΣΥΡΙΖΑ ότι δήθεν το ΚΚΕ άλλαξε θέση. Γιατί, κύριε Τσίπρα και κύριοι της κυβέρνησης, δεν υπάρχουν γκοτζαμάνιδες βέβαια μόνο που απειλούν βουλευτές και που είναι καταδικαστέοι. Υπάρχουν και οι γκοτζαμάνιδες, τα επιχειρήματα, εντός εισαγωγικών επιχειρήματα μάλιστα, τα διάφορα τρόλ του διαδικτύου, τα διάφορα αρθρίδια και τα Twitter, τα Twitch, μας τα ξαναδιαβάσετε σήμερα εδώ, όχι οι βουλευτές, αλλά ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας, πριν μισή ώρα. Αντιγράψατε μαζί με το τρόλ σας και κάποια άρθρα και τιτιβίσματα γνωστών ναυαγίων της ταξικής πάλης, ανυπόληπτους πλέον πολιτικούς αγύρτες που σας περιβάλλουν όλο και πιο στενά τα τελευταία χρόνια. Βέβαια, σας κατονοούμε. Νέα γενιά ηγετών θέλει στην Ελλάδα το State Department, γράφει στην έκθεσή του. Φιλικά προσκύμενα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και θέλετε να δώσετε και προσωπικά, κύριε Τσίπρα, τις εξετάσεις σας. Μη σας προλάβουν άλλοι. Προφανώς σας ενημέρωσαν για την έκθεση αυτή, την έχετε υπόψη σας και τι απαιτούν από σας και τους συνοδοιπόρους σας. Υπάρχουν αρκετοί γκεμπελίσκοι, ιδιαίτερα τις τελευταίες μέρες του διαδικτύου, που οργανώνουν προβοκάτσιες και συκοφαντίες με ψέματα. Ότι δήθεν το ΚΚΕ, για παράδειγμα, συμμετέχει σε εθνικιστικά συλλαλητήρια. Αυτούς τους καταδικάζετε? Καταδικάζετε συγκεκριμένα το διευθυντή του γραφείου τύπου σας, κύριε Τσίπρα, ο οποίος ανήμερα των εθνικιστικών συλλαλητηρίων διέδιδε αυτές τις βρωμιές για το ΚΚΕ? Καρτερό τον λένε. Για να σας θυμίσω λοιπόν, δεν είστε και τόσο μικρός βέβαια στην ηλικία, κύριε Τσίπρα, τα θυμόσαστε κι εσείς. Αν κάποιοι έχουν συμμετάσχει σε εθνικιστικά συλλαλητήρια, αυτή ήταν το κόμμα σας, ο συνασπισμός, ο μετέπειτα ΣΥΡΙΖΑ, όταν το 92, το 93, στελέχη του, όλα σχεδόν τα στελέχη του, συμμετείχαν παρέα με όλο το γνωστό και σημερινό συνοθήλευμα στα διάφορα εθνικιστικά συλλαλητήρια, κάνοντας κριτική μάλιστα στο ΚΚΕ για ανθεληνικές, έλεγαν, θέσεις. Θα θυμόσαστε το γνωστό «όλοι πλην λακεδαιμονίων». Η Αλέκα Παπαρίγα,
η οποία ως Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος τότε συμμετείχε στις συσκέψεις των πολιτικών αρχηγών, είχε αρνηθεί να υπογράψει κοινό ανακοινωθέν, σημειώνοντας τις αντιρρήσεις του ΚΚΕ στο να περιορίζεται το θέμα στο ονοματολογικό. Είχε δηλώσει χαρακτηριστικά: είτε απαλληφθεί το όνομα, είτε δεν απαλληφθεί, είτε υπάρξει παραλλαγή του, τα προβλήματα για την Ελλάδα αλλά και για τους λαούς των Βαλκανίων θα υπάρχουν, θα γίνονται όλο και πιο έντονα εφόσον συνεχίζεται επέμβαση ξένων δυνάμεων στα Βαλκάνια, ηγετικών χωρών της ΕΟΚ, είναι η σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση για όσους δεν θυμούνται, και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Εφόσον συνεχιστεί η πολιτική του διέρη και βασίλευε, εφόσον χρησιμοποιούνται υπαρκτές αλλά και ανύπαρκτες μειονότητες ως μέσο επεμβάσεων και υποκίνησης εμφυλίου πολέμου, μέσω του οποίου δίνεται η δυνατότητα για τις μεγάλες δυνάμεις να κατακαιρματίζουν τα Βαλκάνια. Αυτή είναι η βασική αφετηρική διαφωνία, την οποία θέλαμε να την υπογραμμίσουμε για άλλη μια φορά και στη σημερινή σύσκεψη, αλλά και δημόσια στον ελληνικό λαό. Σας το καταθέτω για τα πρακτικά, να το δώσετε και στους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και στους κυβερνώντες που άλλα λένε εδώ μέσα. Το 2006, εγώ ο ίδιος ως μέλος τότε του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, για το ζήτημα της ονομασίας του αεροδρομίου των Σκοπίων είχα δηλώσει: το παιχνίδι με την ιστορία για την εξυπηρέτηση σύγχρονων πολιτικών σχεδίων έχει αποκτήσει πλέον γενικευμένο και επικίνδυνο χαρακτήρα. Η λύση για τους λαούς της Ελλάδας, της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, όλης της περιοχής, βρίσκεται μόνο στη φιλία, συνεργασία, την αλληλεγγύη, βρίσκεται μακριά από την υπεριαλιστική πολιτική του διέρη και βασίλευε, βρίσκεται μακριά και έξω από τις ευρωατλαντικές δομές. Ορίστε και αυτό για τα πρακτικά. Το Φλεβάρι του 2008, η Αλέκα Παπαρίγα, συνοδευόμενη πάλι από μένα τότε, συναντήθηκε με την Ντόρα Μπακογιάννη, Υπουργό Εξωτερικών της Νέας Δημοκρατίας, η οποία μας ενημέρωσε για το θέμα της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Εκεί η Αλέκα Παπαρίγα είχε δηλώσει: για άλλη μια φορά είπαμε στην κυρία Μπακογιάννη ότι παραμένουμε σταθεροί στη θέση που είχαμε διατυπώσει το 1992 για τις προϋποθέσεις που θα πρέπει να εκπληρεί το όνομα της γειτονικής χώρας. Σήμερα μας απειλεί ενδεχομένως καινούργια φωτιά για τη δημιουργία αμερικάνικων προτεκτοράτων στα Βαλκάνια. Ένα από αυτά είναι και το Κωσυφοπαίδιο που ανεξαρτητοποιείται, αλλά και η πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Και αυτό που μας ανησυχεί πάνω απ' όλα και ανεξάρτητα από το ποιο θα είναι το όνομα, είναι το γεγονός ότι οι λαοί των Βαλκανίων έχουν γίνει κλωτσοσκούφοι στη διαπάλη που γίνεται στην περιοχή ηγετικών μεγάλων δυνάμεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των ΗΠΑ και της Ρωσίας, που μπήκε πρόσφατα με το ενεργειακό. Και σε αυτό το κλωτσοσκούφι είναι μπλεγμένη και η Ελλάδα, η οποία λόγω των δεσμεύσεών της έχει και τα λιγότερα εργαλεία για να αντιμετωπίσει τα όποια περίπλοκα προβλήματα υπάρχουν. Ορίστε και αυτό για τα πρακτικά. Σας επισυνάπτω για τα πρακτικά επίσης ανακοίνωση του γραφείου τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ επίσης το 2008, λίγο πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Ο ελληνικός λαός, έγραφε, δεν πρέπει να αποπροσανατολιστεί. Πρέπει με την πάλη του να βάλει βέτο σε ΝΑΤΟ, ΗΠΑ και Ευρωπαϊκή Ένωση. Ορίστε και αυτό. Επίσης, σας επισυνάπτω απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής για τις διεθνείς εξελίξεις το 2011, όπου έγραφε: τις εξελίξεις στην περιοχή σφραγίζει η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ στα Βαλκάνια. Η στρατηγική ένταξη των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ, η πιο άμεση εμπλοκή τους στα ιμπεριαλιστικά σχέδια, σηματοδοτεί γενικότερα αρνητικές εξελίξεις για τους λαούς της περιοχής, ταυτόχρονα και ενώ οι ελληνικές κυβερνήσεις διακηρύσουν πως συζητούν μόνο το όνομα της γειτονικής χώρας, στην πραγματικότητα η αστική τάξη της ΦΥΡΟΜ θέτει με κάθε ευκαιρία ζήτημα αναγνώρισης μακεδονικής ταυτότητας και γλώσσας. Το ΚΚΕ, σε αντίθεση με όλους εσάς που τσακώνεστε μόνο για το όνομα της γειτονικής χώρας, προέβαλε την ανάγκη να μπουν εμπόδια στα σχέδια των ΗΠΑ ΝΑΤΟ Ευρωπαϊκής Ένωσης και να απαλληφθούν οι αλυτρωτισμοί που εμπεριέχονται στην αναγνώριση της μακεδονικής ταυτότητας και γλώσσας. Το ίδιο
κάνει και τώρα. Ποιος λοιπόν άλλα έλεγε πριν και άλλα λέει τώρα, το ΚΚΕ ή εσείς? Αλλά τα λέτε αυτά, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί θέλετε να κρύψετε τις πομπές σας, θέλετε να κρύψετε ότι η πολιτική σας υπηρετεί τα πιο επικίνδυνα σχέδια. Και συκοφαντείτε και διαστρεβλώνετε γκεμπελίστικα τις θέσεις του ΚΚΕ, επειδή ακριβώς αποκαλύπτει πολύ καθαρά το ρόλο σας. Ό,τι και να πούμε εμείς όμως είναι λίγο. Σας το λένε οι φίλοι σας, οι Αμερικανοί, όταν οι ίδιοι σας αποκαλούν γεωπολιτικό μεντεσέ και ότι σας χρειάζονται μόνο ή κυρίως για μεντεσέ. Προσέχετε όμως, γιατί οι μεντεσέδες αργά ή γρήγορα σκουριάζουν και όταν σκουριάζουν τους πετάνε στα σκουπίδια. Εκεί θα καταλήξετε κι εσείς. Κυρίες και κύριοι, καμιά σχέση δεν έχει ο εθνικισμός και ο αλυτρωτισμός με τον γνήσιο λαϊκό πατριωτισμό. Καμιά σχέση δεν έχει ο κοσμοπολιτισμός του μεγάλου κεφαλαίου και των κυβερνήσεών του με τον διεθνισμό και τη φιλία των λαών. Για όλους αυτούς τους λόγους, λοιπόν, καταψηφίζουμε αυτή τη συμφωνία. Λέμε όχι στη συμφωνία Τσίπρα-Ζάεφ και απευθυνόμαστε κυρίως στον ελληνικό λαό. Τώρα είναι η ώρα να δυναμώσει την αντίθεσή του σε διάφορους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, στο ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, να παλέψει για την απομάκρυνση των αμερικανοατοικών βάσεων στην Ελλάδα, για την αποδέσμευση της χώρας από αυτούς τους οργανισμούς, για να μην μπουν κι άλλοι λαοί σε αυτή τη φυλακή. Να πάρει τη θέση του ο λαός στον αγώνα με το ΚΚΕ για να δυναμώσει η αλληλεγγύη, η φιλία, η κοινή πάλη των λαών. Για να ακολουθήσουν οι λαοί το δικό τους δρόμο, κάτω από τις δικές τους σημαίες. Να βρεθούμε πραγματικά οι ίδιοι οι λαοί επιτέλους στην εξουσία, να πάρουν τις τύχες στα χέρια τους. Πρώτα απ' όλα ο ίδιος ο δικός μας ο λαός, ο ελληνικός λαός. Σας ευχαριστώ.